Θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν εξαφανίσεις ανηλίκων κατά τη διάρκεια του 2021. Δεκάδες οι εξαφανίσεις παιδιών, περισσότεροι από 120 ανήλικοι έφυγαν από το σπίτι τους, το εγκατέλειψαν. Στοιχεία με την υπογραφή του χαμόγελου του παιδιού, βέβαια, σημειώνεται μία αύξηση σε σχέση με το 20 της τάξεως του 23%. Πάμε να τα δούμε λίγο κωδικοποιημένα αυτά τα στοιχεία και αμέσως μετά ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, απολογισμός 2021 από το χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε 124 αιτήματα για αναζήτηση παιδιών. 109 βρέθηκαν, 15 παιδιά μέχρι και σήμερα αγνοούνται. Θα επαναλάβω την αύξηση των περιστατικών σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 23% σε σχέση με πριν από δύο χρόνια το 20%. Πάμε στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, αλλά έχουμε και αυτά τα στοιχεία, να δώσουμε πάσα στην κυρία Παπαδάτου. Είναι αυτό που λέει, 23% αύξηση, αιτίες φυγής από το σπίτι, ενδοοικογενειακά προβλήματα το 2019, 2021, διαδίκτυο και κυκλώματα που δρούν σε αυτό. Καλό το διαδίκτυο, καλή η τεχνολογία, αλλά πρέπει να μπουν και κάποια όρια, καθώς αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πάμε τώρα στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Όντως είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που παρουσιάζεται και μέσα από τη δική σας εκπομπή. Τα στοιχεία αυτά από το χαμόγελο του παιδιού που αποτυπώνουν πραγματικά ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο. Θεωρώ ειδικά έτσι για τις παιδικές ηλικίες και από ό,τι φαίνεται περισσότερο ίσως και για τα κορίτσια. Και έχουμε αυτή την εικόνα από το 2021 που ήταν και μία χρονιά με ό,τι συνεπάγεται με τα μέτρα κατά τη πανδημία. Παρ' όλα αυτά είχαμε αυτές τα αγνοούμενα παιδιά. Να εστιάσουμε λίγο στις αιτίες. Είδαμε ότι το 19 ήταν ενδοοικογενειακή βία. 20 και 21 οι εξαφανίσεις έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, τα κυκλώματα και κατ' επέκταση. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας από τη νέα γενιά, από τα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι στη βάση και των δύο βρίσκονται οι σχέσεις και το κλίμα που επικρατεί μέσα στην οικογένεια. Οπότε τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο φεύγουν από ένα περιβάλλον που δεν τα βοηθάει να ευημερούν, δεν τα βοηθάει να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν με έναν ομαλό τρόπο, με αποτέλεσμα προσπαθούν να βρουν μία διέξοδο, ένα τρόπο διαφυγής από αυτά τα προβλήματα. Όντως αποτυπώθηκαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και οι φυγές μέσω του διαδικτύου πολλές φορές, αν διερευνηθούν και σε περισσότερο βάθος αυτά τα περιστατικά, πιθανά να κρύβουν πολύ σοβαρές δυσκολίες στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Ίσως στις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς, ίσως ένα περιβάλλον που μπορεί να παραμελεί τις ανάγκες των παιδιών, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι αυτή μπορεί να είναι η λύση ή η διέξοδος για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη ζωή. Μάλιστα, επειδή δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, μας παρακολουθούν γονείς αυτή τη στιγμή, να πανικοβάλλουμε, ωστόσο η δική σας η προτροπή, η συμβουλή. Με βάση τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα στοιχεία που παρουσιάσαμε, ποια είναι? Η προτροπή μας είναι φυσικά, όπως με όλους τους κινδύνους με τους οποίους μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα τα παιδιά, είναι καταρχάς η ευαισθητοποίηση των γονιών και των εκπαιδευτικών και όσων βρίσκονται δίπλα στα παιδιά, η ενημέρωσή τους, γι' αυτό το λόγο και στις 25 Μαΐου που είναι η Παγκόσμια Μέρα αφιερωμένη σε εξαφανισμένα παιδιά, θα υπάρχει και μία εκδήλωση στο Ζάπιο στην Αθήνα από το χαμόγελο του παιδιού που θα παρουσιαστούν όλα αυτά τα δεδομένα αλλά και όλες τις ενέργειες και τις συνεργασίες που κάνει το χαμόγελο του παιδιού για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τα παιδιά. Η ενημέρωση επίσης έγκυται στο να γνωρίζουμε τις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, τα προγράμματα που μπορούμε να έχουμε και στο κινητό μας, για παράδειγμα, τι κάνουμε αν δούμε το Amber Alert, πώς αντιδράμε, πώς πρέπει δηλαδή να κινηθούμε σε τέτοιες καταστάσεις προκειμένου άμεσα να δράσουμε, δηλαδή πάντα σε ένα επίπεδο πρόληψης, αλλά έπειτα και σε ένα επίπεδο μετά διαχείρισης και αντιμετώπισης. Οπότε αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί το χαμόγελο του παιδιού, προσπαθώντας να ενισχύσει τους γονείς να μπορούν να είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κοντά στα παιδιά, να τα ενδυναμώνουν, να έχουν δυνατές, γερές σχέσεις
Και από εκεί και πέρα, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, γιατί αναμένουμε ότι τα παιδιά θα πέσουν σε παγίδες, αναμένουμε ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να παρασυρθούν, να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά τους και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αναζητήσουν την κατάλληλη βοήθεια για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση τόσο επικίνδυνη. Μέσα από τα και οφείλω στοιχεία... να πω ειδικά για τις εξαφανίσεις, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, ο χρόνος, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στο κομμάτι των φυγών και των εξαφανίσεων. Μέσα από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, ποιες ηλικιακές ομάδες μικρών παιδιών, ποιες ηλικίες είναι πιο ευάλωτες, ένα, δύο, αστικά κέντρα ή ενδοχώρα, από πού προέρχονται αυτά τα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, η πλειονότητα ποια είναι? Από το 2021, επειδή αναφερθήκαμε και σε αυτά τα δεδομένα, το προφίλ, το προφίλ των αγνοούμενων παιδιών που έχουν τη μεγαλύτερη πλειονότητα φαίνεται να είναι κορίτσια εφηβικής ηλικίας, δηλαδή μεταξύ 13-18 ετών, ελληνικής καταγωγής. Και ενδιαφέρεται αυτό που σας έλεγα πριν, ότι η αιτία έγκυται πιο πολύ μέσα στις σχέσεις. Μπορεί δηλαδή με αφορμή μία συνάντηση ή μία γνωριμία από το διαδίκτυο, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχουν και δυνατές σχέσεις, υγιείς σχέσεις με τα παιδιά, οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούν να απομακρυνθούν. Φαίνεται λοιπόν ότι τα κορίτσια αυτής της ηλικίας έχουμε και άλλων ηλικιών και μικρότερες ηλικίες, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εκεί στην εφηβεία. Αστικά παιδιά, κέντρα ή ενδοχώρα, έχετε καταλήξει? Νομίζω ότι δεν έχει παρατηρηθεί κάποια διαφορά. Και ειδικά τώρα με το διαδίκτυο καταλαβαίνετε ότι μπορεί σε οποιαδήποτε περιοχή, από οποιαδήποτε περιοχή να γίνει μια προσέγγιση των παιδιών. Αυτή τη στιγμή 15 παιδάκια αγνοούνται ακόμα. Δεν έχουν βρεθεί. Και όπως μας είπατε, ο χρόνος είναι και σύμμαχος και εχθρός παράλληλα. Αν χαθεί, ίσως έχουμε χάσει την προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο λεπτό που θα αντιληφθούμε ότι το παιδί μας δεν βρίσκεται κοντά μας ή δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε να είναι, στο σχολείο, στη δραστηριότητα ή σε κάποιο άλλο φιλικό συγγενικό πρόσωπο. Θα πρέπει άμεσα να καλέσουμε είτε την αστυνομία είτε το χαμόγελο του παιδιού. Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116.000 είναι στη διάθεση των γονιών. Οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθούν χρειάζονται μια κατεύθυνση, ακόμα και αν είναι επαναλαμβανόμενες φυγές. Κάθε φυγή είναι μια ξεχωριστή κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστούμε με αυτόν τον τρόπο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.